Γιάννης Γιάκα, λοιπόν, επιστροφή σήμερα, όπως όλα δείχνουν, όπως έχει συμφωνηθεί βασικά. Οι αγρότες θα φύγουν μετά τις 10. Το σχέδιο αποχώρησης τώρα, γιατί καταλαβαίνουν πολύ καλά, ήρθαν μια χαρά, όλα πήγαν καλά. Θα φύγουν και ομαλά. Πώς θα φύγουν τώρα. Και φαντάζομαι ότι για την κυβέρνηση δεν τίθεται και θέμα αποχώρηση μη. Είναι συμφωνημένο, θεωρεί, φαντάζομαι, Γιάννη, η αστυνομία. Λοιπόν, καλημέρα. Ναι, πράγματι, σήμερα και που επικοινωνήσαμε σήμερα το πρωί με αστυνομικές πηγές, μας είπαν ότι έχει ήδη συμφωνηθεί να αποχωρήσουν σήμερα οι αγρότες. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι πρέπει να περιμένουμε και τη σύσκεψη που θα κάνουν σε λίγη ώρα από τώρα, γιατί ακούτε κι εσείς και ακούμε κι εμείς μέσα από τη συχνότητα του Open από το πρωί ότι υπάρχουν διάφορες φωνές εδώ. Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να παραμείνουν στην πλατεία Συντάγματος μέχρι να ακουστούν και μέχρι να απαντηθούν τα αιτήματά τους. Τώρα, αν υποθέσουμε ότι πράγματι τα τρακτέρ θα αναχωρήσουν σε λίγες ώρες εδώ από την πλατεία Συντάγματος, θα ακολουθηθεί περίπου το ίδιο δρομολόγιο το οποίο έκαναν για να μπουν μέσα στο κέντρο της Αθήνας, για να μπουν στην καρδιά της πρωτεύουσας. Από την πλατεία Συντάγματος θα κινηθούν στην οδό Πανεπιστημίου, θα καταλήξουν στην πλατεία Ομονίας, από εκεί στη Λεωφόρο Αθηνών και στη συνέχεια τα αγροτικά μηχανήματα θα μπουν στην Λεωφόρο Κηφισού, μετά στην Αθηνών Λαμίας και θα αναχωρήσουν για τις περιοχές τους. Θα φύγουν οι αγρότες για τα χωριά τους. Πρέπει να πούμε ότι, όπως βλέπετε, βέβαια ο αριθμός των τρακτέρ είναι πολύ μεγάλος που είναι εδώ στην πλατεία Συντάγματος. Νομίζω ότι από το πρωί, μέσα από τις ζωντανές συνδέσεις των συναδέλφων, βλέπετε την εικόνα. Είναι πάρα πολλοί αγρότες οι οποίοι δεν κοιμήθηκαν καθόλου όλο το βράδυ, έμειναν εδώ και νομίζω ότι χρειάζεται με τη βοήθεια του Κώστα του Χατζή Αναστασίου να δούμε και πάλι την εικόνα εδώ. Τη βλέπετε από πολύ νωρίς το πρωί, αλλά έχει νομίζω μία αξία. Είναι μία ξεκάθαρα συμβολική εικόνα. Τα αγροτικά μηχανήματα που για περισσότερες από 3 εβδομάδες βρίσκονταν στα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα, βρίσκονται αυτή τη στιγμή μπροστά στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αυτό ήταν που θέλανε να δείξουν οι άνθρωποι της αγροτιάς. Γι' αυτό υπήρχε όλη αυτή η επιμονή όλες αυτές τις ημέρες, ώστε τα αγροτικά μηχανήματα να φτάσουν στο κέντρο της Αθήνας, να φτάσουν εδώ στην καρδιά της πρωτεύουσας. Είδαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι αρχικά δεν υπήρχε αυτό στο σχέδιο, αλλά είδαμε τελικά χθες ότι τα μηχανήματα μπήκαν μέσα στην Αθήνα. Όσον αφορά τώρα το δρομολόγιο με το οποίο ξεκινήσαμε, πρέπει να πούμε ότι χθες, όταν τα αγροτικά μηχανήματα μπήκανε στο κέντρο της Αθήνας, υπήρχαν κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις στα δρομολόγια. Για παράδειγμα, τα πρώτα τρακτέρ των αγροτών από την Εύβοια που φτάσανε εδώ, ο πρώτος μικρός αριθμός τρακτέρ, δεν ακολούθησε το προκαθορισμένο δρομολόγιο, αλλά ανέβηκε την Πειραιώς προς την πλατεία Ομονίας. Οπότε δεν ξέρω αν θα δούμε και σήμερα κάτι τέτοιο. Σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα, δεν θα το δούμε. Το δρομολόγιο θα είναι συγκεκριμένο και προκαθορισμένο, αλλά καλό είναι όσοι χρειάζεται να κυκλοφορήσουν σήμερα στο κέντρο της Αθήνας να το κάνουν με προσοχή και για όσους δεν είναι ανάγκη να μην κυκλοφορήσουν, τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Να μην κυκλοφορήσουν τα αυτοκίνητά τους. Να κατέβουν με τα μέσα μεταφοράς κανονικά. Σωστό. Και μάλιστα για του λόγου το ακριβές, Γιάννη Ζιάκα, αφού σε ευχαριστήσουμε. Πολύ, Γιάννη, να δούμε λίγο το χάρτη με την κίνηση στην Αθήνα. Νομίζω ότι βλέπουμε και στο κέντρο υπάρχει, τέλος πάντων, όχι τρελή, αλλά υπάρχει κίνηση.